Καλημέρα, παιδιά. Είμαστε οικογενειακός και πάμε βόλτα στο εμπορικό κέντρο. Να κάνουμε διάφορα ψώνια. Χρειαζόμαστε αρκετά πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν θα τα βρούμε όλα εδώ. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Και στην Ελλάδα έχει πολύ ζέστη, ξέρω. Εδώ έχουμε γύρω στους 35 βαθμούς. Αλλά παλεύεται, εντάξει. Έχω κουραστεί περπατώντας. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο σας είχα πει για κάποια νέα που έχουμε και θέλω να σας πω τώρα. Ετοιμαζόμαστε για ένα ταξίδι. Θα φύγουμε από Αμερική, αλλά δεν θα σας πω ακόμα που θα πάμε. Και πάμε να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε για αυτό το ταξίδι. Μείνετε μαζί, θα περάσουμε ωραία και θα σας πω αργότερα που θα πάμε. Έχει άπειρα καταστήματα εδώ μέσα. Δεν θα τα δούμε όλα. Πάμε για παπούτσια. Πάρουμε παγωτό από τα Καρβέλ, τα πασίγνωστα. Για να δω το παγωτό σου. Α, τι ωραίο! Καλέ, πολλά sprinkles έβαλες. Θα τα φας όλα. Too much sugar. Είναι για μη. Αχ, καμάρι μου. Εντάξει. Maggie, you got vanilla ice cream? Good job. Pame, guys. You're the best, daddy. Let's go. Θα πάρουμε hot dog μικρά, κουκίτσες, είναι πολύ πολύ νόστιμα. Oh my goodness! Maggie, open your mouth. No more? Είναι τέλεια, παιδιά. Γυρίσαμε στο σπίτι, κουρασμένοι, αλλά πήραμε όλα όσα χρειαζόμασταν. Λοιπόν, πάμε να σας πω. Αρχικά δεν φωνάζω γιατί ο Πασχάλης και ο Άλεξ κοιμούνται. Κουράστηκαν πολύ, οπότε θα πάρουν έναν υπνάκο. Εγώ θα μαγειρέψω, θα κάνω κρυθαράκι με κεφτεδάκια και μετά θα τους ξυπνήσω να φάμε. Θέλω να σας πω πού θα πάμε. Λοιπόν, το ταξίδι μας θα είναι σε 7 μέρες από τώρα. Θα φύγουμε Ελλάδα. Θα πάμε να δούμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Έχουμε να πάμε 4 ολόκληρα χρόνια. Μας έχουν λείψει όλοι και όλα. Το χρειαζόμαστε αυτό το ταξίδι, γιατί πραγματικά είμαστε πολύ κουρασμένοι και οι δύο. Και τα παιδιά χρειάζονται να δουν τους συγγενείς, να αλλάξουμε παραστάσεις και γενικά να γεμίσουμε μπαταρίες και να χαρούμε σαν οικογένεια. Να κρατήσουν και λίγο τα παιδιά οι παππούδες, να χαρούμε και σαν ζευγάρι με το Πασχάλι. Πολύ βασικό. Οπότε, θα σας δείξω αρχικά τι ψωνίσαμε από το σούπερ μάρκετ, γιατί ψωνίσαμε για 7 μέρες για να έχουμε μερικά πραγματάκια μέχρι να φύγουμε και μετά θέλω να αφήσω άδειο το ψυγείο, να μην υπάρχει κάτι μέσα που χαλάει και να τα βάλω στη θέση τους τα ψώνια
και στη συνέχεια να μαγειρέψω και αφού μαγειρέψω και φάμε θα σας δείξω και τι ψωνίσαμε από όλα αυτά τα καταστήματα για το ταξίδι, για τα παιδιά, για μας και όλα όσα χρειαζόμαστε, τέλος πάντων. Εύχομαι να περάσατε τέλειες διακοπές όσοι πήγατε και όσοι θα πάτε να περάσετε φανταστικά, να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα παιδιά γίνονται. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πάμε να δούμε το supermarket haul. Και συνεχίζω με τα ψώνια. Πήραμε μήλα, πατάτες, μισό κιλό, μπρόκολο, ένα χούμους με garlic. Πήραμε hot dog buns για να φτιάξουμε hot dog σήμερα. Αυγουλάκια, κλασικά, 4 δωδεκάδες. Αγκούρια, Kinder Bueno, 2 μακαρόνια, λιγουίνι και σπαγκέτι, vegetable broth, ζωμό, κοτόπουλο και ζωμό λαχανικών, μπανάνες, ντοματούλες, μοτσαρέλα τριμμένη, πήρα 5 κοιμάδες, τους έχω βάλει κατάψυξη και 2 συσκευασίες waffle. Αυτά είναι τα ψώνια μας. Να σας δείξω και το φαγητό, κρυθαράκι, στο φούρνο και κεφτεδάκια, μικρά μικρά που αρέσουν στα παιδιά. Αφού φάγαμε παιδιά, τώρα θα σας δείξω τι ψωνίσαμε για το ταξίδι που θα πάμε στην Ελλάδα. Το λέω και δεν το πιστεύω, έμειναν μόνο λίγες μέρες και πάμε να σας δείξω τι έχουμε πάρει για τα παιδιά και για μας. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι πεταμένα, γιατί θα τα πλύνω, δεν τα έχω πλύνει ακόμα. Θα σας τα δείξω πρώτα. Θα τα πλύνω όλα και θα ετοιμάσουμε βαλίτσες αυτή την εβδομάδα. Αρχικά θα αρχίσω από εδώ, από τα πρακτικά του ταξιδιού. Λοιπόν, πήραμε πάμπερς για τη θάλασσα, για το νερό, γιατί η Μαργαρίτα φοράει ακόμα. Κάνουμε body training, είναι έτοιμη, δηλαδή πηγαίνει στη τουαλέτα, αλλά στη θάλασσα... Λογικό και επόμενο που θα πάει. Δεν μπορώ κάθε μισή ώρα, κάθε 20 λεπτά να την πηγαίνω σε τουαλέτα. Οπότε πήρα αυτά, είναι 17. Ελπίζω να μας φτάσουν. 6 βράδια θα πάμε. Στη συνέχεια πήρα αυτό για το αεροπλάνο. Είναι για την τουαλέτα, covers, καλύματα. Το βάζεις πάνω στην τουαλέτα έτσι. Έχει 20 μέσα. Για να μην ακουμπάει το παιδί καθόλου την τουαλέτα... Απολύτως τίποτα. Να είναι όλα καθαρά. Όλα αυτά τα πήρα από το Amazon. Δεν τα θέλουμε τα μικρόβια. Λοιπόν, συνεχίζω. Πήραμε αυτό το toilet seat που θα μπαίνει πάνω από τα covers. Αυτά είναι φασμάτινα. Πλαστικά κάπως. Δεν μπορώ να τα ανοίξω. Για να σας δείξω τώρα αυτό. Λοιπόν... Έχει αυτή την όμορφη θήκη για να το μαζεύεις και να μένει καθαρό. Είναι πλαστικό. Διπλώνει. Και είναι κάπως έτσι. Έχει και βεντούζες για να κολλάει. Να μην κουνιέται. Και είναι έτσι πάρα πολύ χρήσιμο για τα ταξίδια. Και πολύ οικονομικό. 14-15 δολάρια έκανε. Χρειάζεται. Είναι απαραίτητο. Γιατί... Οι τουαλέτες είναι μεγάλες και τα παιδάκια μας δεν χωράνε. Είναι απαραίτητο, για, πιστεύω, για ένα ταξίδι, ειδικά τόσο μακρινό. Θα το αφήσω στην άκρη. Συνεχίζω. Ο Πασχάλης πήρε αυτό το ωραίο τσαντάκι για να βάλουμε μέσα τα διαβατηριά μας, χρήματα και όλα αυτά που χρειαζόμαστε καθοδόν για την Ελλάδα. Έχει πολλές θήκες. Τώρα δεν θα σας το ανοίξω γιατί τα έχουμε ήδη μέσα τα πράγματα όλα. Και το κρεμάς έτσι μπροστά στο στήθος. Πολύ ωραίο. Πρακτικό. Συνεχίζω. Πήραμε για τη Μαργαρίτα αυτά τα όμορφα πέδιλα. Είναι δερμάτινα, λευκά. Το νουμεράκι είναι 27 και 10 αμερικάνικο. Τα έχει φορέσει ήδη, τα φοράει στο σπίτι και χαίρεται. Πολύ ωραία και αυτά, καλή τιμή και αυτά, γύρω στα 20 δολάρια. Εγώ πήρα παπούτσια
αθλητικά. Αυτά τα Nike. Είναι πολύ ελαφριά, πολύ όμορφα, μου άρεσαν πάρα πολύ και ταιριάζουν με όλα τα ντυσίματα. Φανταστικό παπούτσι. Το προτείνω, πάρα πολύ άνετο για γυμναστική, για περπάτημα και γενικά. Πήραμε για τον Αλέξανδρο φανελάκια, 5 και άλλα 5, 10, λευκά φανελάκια για την παραλία, για το σπίτι. Χρειάζονται, είναι πολύ χρήσιμα, ειδικά άμα έχει πολύ ζέστη και ήλιο. Θέλουμε λευκό για τα παιδάκια μας. Είναι 50% cotton και polyester. Και αυτά από το Amazon, χωρίς να κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, για τη Μαργαρίτα πήραμε 10 φανελάκια και για αυτήν. 3 λευκά, 1 γκρι και 1 ροζ. 5 και 5, 10. Είναι πάρα πολύ μαλακά και είναι cotton. Όχι, έχει και άλλες ποιότητες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και είναι τριαντάκι. Για να ανοίξω να σας δείξω ένα. Τα έχω ανοίξει ήδη αυτά για να δω αν τις κάνουνε. Απλό φανελάκι. Τριαντάκι για τα φορεματάκια της, έτσι. Πολύ ωραίο. Πανέμορφο για κοριτσάκια. Λοιπόν, συνεχίζω. Πήρα αυτό το blender, beauty blender, για το foundation, 4 δολάρια είχε, δεν είχα οπότε πήρα ένα. Πήραμε κάλτσες για τη Μαργαριτούλα, 6 ζευγάρια, 8 δολάρια, να εκεί. Αυτές οι κάλτσες είναι για μένα, πάλι 6 ζευγάρια, 10 δολάρια. Και συνεχίζω με τα ρούχα. Πήρα διάφορα ρούχα για τα παιδιά, για μένα, τον Πασχάλη και μαγιό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. Λοιπόν, πήραμε αυτό το όμορφο φορεματάκι από το Amazon για τη Μαργαρίτα. Είναι πολύ αέρινο, έχει και φόδρα από μέσα. Θέλει σιδέρωμα, θα τα πλύνω όλα και θα τα σιδερώσω πριν μπουν στις βαλίτσες. Δένει εδώ, αναλόγως με το ύψος του παιδιού, όπως το θέλεις. Πανέμορφο, γύρω στα 10 δολάρια. Δεν σας λέω ακριβώς τις τιμές, γιατί δεν τις θυμάμαι. Λοιπόν, συνεχίζω. Πήραμε αυτό το σετ επίσης για τη Μαργαρίτα. Tommy Hilfiger. Είναι έτσι ωραίο μακό. Μπλουζάκι και σορτσάκι. Η τιμή του είναι αυτή. Συνεχίζω. Ο Πασχάλης πήρε μία ζώνη. 34 νούμερο. 13 δολάρια. Λοιπόν, θα σας δείξω τα μαγιό που πήρα. Είναι φανταστικά. Λοιπόν, πήρα ένα πορτοκαλί. Πρώτη φορά παίρνω αυτό το χρώμα. Μου άρεσε πολύ. Στρώνει τέλεια. Είναι extra large γιατί έχω αρκετά μεγάλη πλάτη. Και από πίσω είναι έτσι, φανταστικό. Θα το δείτε και φορεμένο. Εννοείται ότι θα σας κάνω vlog από την Ελλάδα. Και το κάτω του, για να το βρω μια στιγμή. Εδώ. Το κάτω είναι απλό. Και εδώ έχει αυτό το σχέδιο, όπως και η πλάτη του. Του από πάνω εννοώ. 20 δολάρια το πήρα, πάνω κάτω και παρεό, φανταστικό. Όλο αυτό 20, έτσι, απίστευτες τιμές. Συνεχίζω, πήρα ένα φούξ, επίσης δεν είχα φούξ ποτέ. Πάντα έπαιρνα μαύρο, άσπρο, μπλε, δεν έπαιρνα πολύ χρώμα. Είναι τέλειο, έχει αυτή τη ρίγα, φανταστικό, έχει μέσα λίγο επένδυση για να μην διαφανίζει και η πλάτη του είναι τέλεια, έχει αυτά τα κοψίματα εδώ και το δένεις όπου θέλεις, πολύ πρακτικό. Το κάτω του απλό με 3 λωρίδες εδώ, μου άρεσαν πάρα πολύ και είχαν πάρα πολύ καλές τιμές, 18 δολάρια πήρα το φούξ. Συνεχίζω με τις Μαργαριτούλας σετάκι. Μπλουζίτσα,
μαλακό τζινάκι. Το προτιμώ για τα παιδάκια να είναι μαλακά όλα. Έχει αυτή τη λεπτομέρεια την κίτρινη και ένα υπέροχο κουκαλάκι για τα μαλλιά. Μετά πήραμε άλλο ένα φόρεμα, τη Μαργαριτούλα. Έχει αυτό το δέσιμο εδώ με το σχοινί αυτό το πανέμορφο. Και είναι λευκό με σωμόν. Η τιμή του είναι αυτή. Πάνθινο. Και από κάτω έχει αυτό το ωραίο σχέδιο. Αυτό δεν σας έδειξα πως σου κάνει. Πολύ καλές τιμές, παιδιά. Αυτό το πήραμε $10. Συνεχίζω. Πήραμε τον Αλέξανδρο ένα ωραίο πουκαμισάκι, γιατί γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Τον λένε Παναγιώτη Αλέξανδρο. Οπότε θα πάμε στην εκκλησία. Ένα ωραίο πουκαμισάκι απαλό CL. Μόνο $6. Μία μπλουζίτσα Tom Hilfiger $10, πορτοκαλί. Μία Levi's λευκό με μπλε $5 και αυτό. Ένα ωραίο τζινάκι μπλε stretch στα $9. Ένα ωραίο παντελονάκι μαύρο που δεν είχε, του είχανε μικρύνει όλα. Καλτσούλες για τον Αλέξανδρο, 6 ζευγάρια $9. Ένα φόρεμα ακόμη τη Μαργαρίτα, τζιν μαλακό με μαργαριτούλες εδώ. Αυτό το ωραίο μανίκι. Και η τιμή του είναι $4. Θεϊκό. Λοιπόν, πήρα ένα φόρεμα εγώ μαύρο. Θα το δείτε φορεμένο, θα σας κάνω get ready with me σίγουρα. Έχει ένα σκίσιμο στο πόδι κάτω χαμηλά και είναι αρκετά μίνι, όχι πολύ, αλλά δεν είναι και μακρύ, δεν είναι και κοντό, κάπου στη μέση. Μετά πήρα μία μπλούζα κόκκινη στα 17 DKNY και έχει εδώ έτσι ένα σχεδιάκι, έχει αυτό το style. Θα τη δείτε φορεμένη καλύτερα. Μετά πήρα ένα shorts σε αυτό το χρώμα, σαν πιο μήλο λέγεται, πώς λέγεται δεν ξέρω, ροζάκι θα το πω. $20 για δύο shorts μάλλον, ένα μαύρο και ένα ροζ. Μετά πήρα ένα μαύρο legging, κολάν, για να είμαι άνετη όταν θέλω να πάω για καφέ. Μπορεί να το φορέσω και στο ταξίδι, να είμαι άνετη στο αεροπλάνο. Συνεχίζω με τις Μαργαρίτας, ένα ωραίο σετ, όχι σετ, ένα ωραίο λόσωμο. Ολόσωμο ροζ, σορτσάκι, στα $10 και αυτό, φανταστικό, τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σούπερ άνετο, μαλακό. Μετά ο Πασχάλης πήρε μία μαύρη μπλούζα απλή Nike. Η τιμή. Μία λευκή με γκρι Calvin Klein στα 17 επίσης. Πήραμε τη Μαργαριτούλα ένα Jordan legging σε περίπτωση που το βράδυ έχει ψύχρα. Δύο μποξεράκια των Αλέξανδρων υπάρχουν, πάντα χρειάζονται τα βρακάκια. Ο Πασχάλης πήρε μία βερμούδα γαλάζια Champion, 13. Ένα μαγιό για τον Αλέξανδρο Nike μπλε, στα 10.
Ένα κοντομάνικο για τη Μαργαρίτα, Nike. Δεν θυμάμαι τιμή αυτό, το πήραμε πολύ καλή τιμή όμως. Μετά πήρα ακόμη ένα μαύρο φόρεμα, μακό, απλό, πιο μακρύ, κάτω από το γόνατο. Να είμαι άνετη, να κυνηγάω τα παιδιά με ευκολία. Απλό είναι, θα το δείτε φορεμένο. Ένα ακόμη μαγιό για τον Αλέξανδρο σε μαύρο, ίδιο με τον μπλε, σε μαύρο. Μία ακόμη βερμούδα για τον Πασχάλη, Nike, μαύρη. Όχι, μαγιό είναι αυτό, sorry, μαγιό, στα 20. Και μία βερμούδα, ακόμη Champion. Επίσης πήρα τη Μαργαρίτα αυτό το μαγιό, το φανταστικό, μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα. Το πάνω του είναι έτσι, πέφτει μπροστά, το κάτω είναι απλό. Και έχει άλλο ένα μαγιό η Μαργαρίτα, οπότε με δύο μαγιό θα είναι μια χαρά. Αυτά πήραμε, παιδιά. Συνολικά πόσα ξοδέψαμε δεν γνωρίζω, δεν τα υπολόγισα. Γιατί πήγαμε σε 2-3 διαφορετικά μαγαζιά, οπότε κάποια είναι από το Amazon, κάποια είναι από το Marshalls, κάποια είναι από ένα άλλο κατάστημα. Οπότε μια 500 πιστεύω, μαζί με τα παπούτσια, το τσαντάκι. Και αυτά ήταν τα ψώνια. Ελπίζω να σας άρεσαν, εγώ τρελάθηκα, μου άρεσαν όλα πάρα πολύ. Πάντως αυτά είναι πολύ βοηθητικά για το ταξίδι και το αεροπλάνο, αυτά τα δύο. Όταν ετοιμάσω βαλίτσες θα σας δείξω. Και τώρα παιδιά θα σας κλείσω εδώ, θα κλείσω εδώ αυτό το βίντεο, θα αρχίσω καινούριο, θα καθαρίσω το σπίτι και θα ετοιμαστούμε για το ταξίδι μας, δηλαδή θα καθαρίσω όλο το σπίτι, να είναι όλα έτοιμα για όταν γυρίσουμε, πρώτο Θεός, να κάνω τα πλυντήριά μου για να ετοιμάσουμε βαλίτσες μέσα στην εβδομάδα. Και στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω όλα αυτά, καθαριότητα σπιτιού και ετοιμασία βαλίτσες. Οπότε σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος, να είστε όλοι καλά. Γεια πολλά, ραντεβού στο επόμενο βίντεο.